Ένα ζήτημα είναι αυτές οι αθλειότητε που διέπρεται ο YouTuber και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι πω υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν και μάλιστα αδρά και ζητούσαν και συγκεκριμένε. είχαν και παραγγελίε προ το YouTuber για τι άθλιε πράξεις που ζητούσαν. Ένα θέαμα, Εύα, το οποίο ακόμα και τώρα που το βλέπει στολωμένο, όπω επιλέξαμε να το παίξουμε εμεί εδώ στο Open, που πραγματικά δεν μπορούσε να αφήσει τα μάτια σου επάνω στην οθόνη να το παρακολουθεί. Κι όμω, για να το βλέπουν καθαρό αυτό το βίντεο, κάποιοι πλήρωναν. Θέλω να σα πω ότι είναι χιλιάδε. Όπω ακριβώ σα το λέω, είναι χιλιάδε. Αυτοί που έμπαιναν κάθε φορά και το έβλεπαν και έβλεπαν, μάλιστα έδιναν και χρήματα. Μπαίνουν ο και YouTube... αυτοί στο στόχαστρο των αρχών, είναι. Φυσικά, Φυσικά. Του χαρακτήριζε Άρμη. Ήταν ο στρατό του, όπω του έλεγε. Και και αυτοί λοιπόν μπαίνουν πραγματικά στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών. Θα κλείσουν οι λογαριασμοί του, θα ελεχθούν οι λογαριασμοί του. Όσοι λοιπόν ταυτοποιηθεί ότι έδωσαν πραγματικά χρήματα για να δουν αυτό το εξευτελιστικό πράγματι ε, περιεχόμενο, να ξέρετε ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει εντολή να σχηματιστεί σε φάρο του δικογραφία. Και μάλιστα επειδή η υπόθεση αυτή είναι συνέχεια τη παλιά υπόθεση, τον περασμένο Νοέμβριο που και πάλι είχε αποκαλυφθεί κάτι παρόμοιο, για εκείνη την υπόθεση 20 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και θα λογοδοτήσουν στην κύρια ανάκριση. Το ίδιο ακριβώ θα γίνει τώρα. Δηλαδή, ξεψαχνίζουν ποια πρόσωπα ήταν αυτά που έμπαιναν, ποια έλεγαν πείτε μου το λογαριασμό σας να σα δώσω χρήματα, ποιοι κατέθεταν τα χρήματα και οι άνθρωποι αυτοί φυσικά και θα κατηγορηθούν. Μάλιστα. Και εδώ φυσικά αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά η, ο η, η κατάσταση στο διαδίκτυο που πολλές φορές είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη. Μίνα Καραμήτρου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.